Νομίζω ότι εχθές αποδείχθηκε ότι η κινδυνολογία όλων των προηγούμενων ημερών, ναι, η οποία είχε ασκηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, έπεσε στο κενό. Οι βουλευτές έκριναν αυτά που έκριναν. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να κρίνουμε την ψήφο του κάθε ενός βουλευτή. Έχει βέβαια δρόμο μπροστά. Έχει άλλες δύο διαδικασίες, βεβαίως, ψηφοφορίες. Ναι. Και στο τέλος αυτών των ψηφοφοριών θα δούμε εάν τελικά υπάρχει εκλογή Προέδρου ή αν δεν υπάρξει εκλογή Προέδρου. Το σίγουρο είναι όμως ότι με βάση το χτεσινό αποτέλεσμα, η πρώτη εκτίμηση που είναι πανθομολογούμενη αυτή τη στιγμή είναι ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές. Και θεωρώ ότι εάν τελικά φτάσουμε στις εκλογές, αυτό θα είναι μία σανίδα σωτηρίας για τη χώρα, στην περίπτωση που το κόμμα μας από τον λαό, ο λαός μάλλον εμπιστευτεί το κόμμα μας και μπορέσουμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία θέλουμε στην πράξη. Δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε μία πορεία της χώρας και να σταματήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα και την τραγική κατάληξη που έχει για τον μέσο πολίτη όλες πολιτικές που εφαρμόζονται. Με βάση το δυνητικό, αν όμως, αν μας εκλέξει ο λαός και αν εφαρμόσουμε αν σας εκλέξει, θα το εφαρμόσετε ή αν σας εκλέξει για να το εφαρμόσουν. Είναι εφικτή αυτή η εφαρμογή του προγράμματος σας, για μας είναι απόλυτα εφικτή. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Εδώ έχουμε, εάν πάμε σε εκλογές, θα έχουμε να κάνουμε με την επιλογή ενός κυρίαρχου λαού. Ναι. Ο κυρίαρχος αυτός λαός λοιπόν θα δώσει μία εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ, αν τη δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ, μένει να το αποδείξει η πράξη. Θα δώσει λοιπόν μία εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ακόμα, σήμερα, δια του Προέδρου του, είπε ότι δεν στοχεύουμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Αυτό, η επίκληση όλων των υπολείπων ότι εάν δεν κάνετε αυτό. Ναι, αλλά ο κύριος Λαφαζάνης πριν τρεις μέρες είπε άλλο. Εάν δεν κάνετε αυτό, άστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Εάν δεν κάνετε αυτό, τότε θα γίνει εκείνο, είναι από την απέναντι πλευρά μονομερής ενέργεια. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Mm. Το χρέος αυτή τη στιγμή δεν είναι υπόθεση της Ελλάδας και μόνο. Είναι υπόθεση που αφορά όλη την Ευρώπη. Το χρέος όλων των ευρωπαϊκών χωρών ξεπερνάει τα 8,33. Ναι. Εκ των οποίων λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το δικό μας είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι δε βέβαιο, και αυτό το αναγνωρίζουν πλέον διεθνώς, μόνο ο Σαμαράς δεν το αναγνωρίζει, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και αναγνωρίζεται διεθνώς, όχι από επιρροές του ΣΥΡΙΖΑ διεθνής, αλλά από διεθνείς οίκους.